Είναι παράνομη η απόλυση κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής στη θερινή άδεια και νόμιμη κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας. Αυτό έκρινε ο Άριος Πάγος με την υπαριθμόν 402 του 2014 απόφασή του, ερμηνεύοντας την εργατική νομοθεσία και δεν δέχθηκε την αγωγή 67χρονου, του οποίου καταγγέλθηκε η εργασιακή του σύμβαση, ενώ ήταν σε αναρρωτική άδεια. Ειδικότερα τον Απρίλιο του 2003, η εταιρεία Tram ΑΕ, διάδοχός της η εταιρεία Stasi ΑΕ, προσέλαβε με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 67χρονο μηχανολόγο μηχανικό με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 3.500 ευρώ, ο οποίος το Δεκέμβριο του 2006 νοσηλεύθηκε για 3 μέρες σε κρατικό νοσοκομείο λόγω απώλειας συνειδήσεως, αρτηριακής υπέρτασης και απορρίθμισης ζαχαρώδη διαβήτη και του δόθηκε αναρρωτική άδεια ενός μηνός. Για την νοσηλεία του στο νοσοκομείο και την αναρρωτική άδεια είχε ενημερώσει τόσο προφορικά όσο και γραπτά την υπηρεσία του. Όμως, ενώ βρισκόταν στις πρώτες μέρες της αναρρωτικής άδειάς του, η εταιρεία του κοινοποίησε την καταγγελία της σύμβασης εργασίας και του παρέδωσε 2 τραπεζικές επιταγές με την αποζημίωσή του. Όπως προκύπτει η απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Tram ΑΕ για την καταγγελία της σύμβασης του 67χρονου, είχε ληφθεί λίγες ημέρες πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ανοιχτά σε ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, απολύει μαζικά πλέον, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα. Να σας θυμίσω τη Χαλιβουργία και τη Χαλιβουργική που προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις καθ' υπέρβαση των νόμων και των διατάξεων, και φυσικά είμαστε αντίθετοι σε όλες αυτές τις διαδικασίες, είτε είναι στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αν είναι δυνατόν να απολύεται ο άλλος κατά τη διάρκεια της άδειας του, όταν πραγματικά τον βρίσκει σε πλήρη αδυναμία αντίδρασης ακόμη και το να το γνωστοποιήσουν. Εμείς θέλουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα από τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Ίσα-ίσα αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει ασφάλεια και η σιγουριά της εργασίας. Το λέει και το Σύνταγμα ότι είναι δικαίωμα η εργασία, και αυτό εννοεί, και όχι όπως το θεωρούν οι κυβερνώντες ότι είναι το δικαίωμα στην απεργοσπασία, τάχα μου το δικαίωμα στην εργασία. Εκεί θα πιέσουμε και θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα δικαιωθούμε, φυσικά μετά από όλο αυτό τον αρμαγεδόνα που έχει, όπως είπα και πριν, φτάσει τους ανέργους στα 2,5 εκατομμύρια, που χρειάζεται ένα πολύ πολύ σκληρό πρόγραμμα παραγωγικής αναδιάταξης της χώρας για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε και να ξαναδοθούν θέσεις εργασίας σε όλο τον κόσμο. Ομαδικές απολύσεις, συνδικαλιστικός νόμος, lockout καθώς και πληστηριασμοί ακινήτων αποτελούν τα σημεία τριβής ή και αντιπαράθεσης με την Τρόικα στο Παρίσι. Η ομάδα των υπουργών που μετέβη στο Παρίσι και η Τρόικα δεν κατάφεραν να βρουν κοινά πεδία συνεννόησης και συμβιβασμού, και τώρα οι συζητήσεις θα συνεχιστούν όταν οι εκπρόσωποι των δανειστών έρθουν στην Αθήνα. Οι Τροϊκανοί κατά τη συνάντηση της Τρίτης εγκάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση και για την πρόοδο που έγινε στις διαρθρωτικές αλλαγές, θεωρώντας πως αυτή είναι κατώτερη το Σύμφωνα με πληροφορίες όσον αφορά τα εργασιακά, ο επικεφαλής της Τρόικας επέμειναν κατά κύριο λόγο στην απελευθέρωση με νόμο των ομαδικών απολύσεων, παρότι η ελληνική πλευρά εκτιμά ότι το θέμα έχει ρυθμιστεί. Επίσης, ζήτησαν να αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόμος με λήψη αποφάσεων για απεργίες από το 50,1% του συνόλου των εργαζομένων και θέσπιση του lockout. Οι εκπρόσωποι των δανειστών ζήτησαν να αλλάξει ο λεγόμενος συνδικαλιστικός νόμος, ο οποίος ρυθμίζει μια σειρά θεμάτων, όπως ο τρόπος λήψης απόφασης για απεργία, η χρηματοδότηση των συνδικάτων, οι άδειες συνδικαλιστές και τα lockout. Η Τρόικα και η κυβέρνηση μπορεί να είναι της άποψης της κατάργησης της πάλης των τάξεων. Η απεργία είναι το βασικό όπλο των εργαζομένων ανά τον κόσμο και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε στο εκατομμύριο να πάψει να ισχύει ως μέσο πίεσης από τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση από τη σκοπιά της μπορεί να θέλει ό,τι θέλει, μπορεί να προχωρήσει ακόμη και στην νομοθετική κατάργηση του δικαιώματος, να είναι σίγουροι όμως ότι δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα για αυτούς οι εργαζόμενοι να πάψουν να αγωνίζονται. Εμείς, ανεξάρτητα από δικαστήρια, ανεξάρτητα από νόμους, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα δίκαιά μας, θα συνεχίσουμε να απεργούμε, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται οι απεργίες αρχίζουν να παίρνουν και ουσιαστικό χαρακτήρα, γιατί όπως άκουσα μιλήσατε για αποτελεσματικότητα. Θα τις κάνουμε λοιπόν αποτελεσματικές, όπως την απεργία που κάνουμε τώρα. Ναι, κατανοητό. Όχι, δεν είπα όταν δική σας άποψη, προς Θεού. Αυτό θα έλειπε. Στο ίδιο στρατόπεδο είμαστε.
Λέω λοιπόν ότι εμείς θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην περάσουν νέοι νόμοι που να καταργούν δικαιώματα. Ίσα ίσα ζητάμε να επεκταθούν τα δικαιώματά μας.